Χαίρετε. Ύστερα και από μεγάλη περίοδο απουσίας, από νέα βίντεο, ήρθε και πάλι ο καιρός να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να πάρετε όσες περισσότερες γνώσεις μπορείτε, ώστε, όπως πολύ καλά ξέρετε, όταν χρειαστεί να βγείτε κάπου εκεί έξω στη φύση, για οποιοδήποτε λόγο, να καταφέρετε, αν μη τι άλλο, να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση και φυσικά σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών, όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στο να επιβιώσετε. Έτσι λοιπόν σήμερα και εγώ αποφάσισα να πάρω τον εξοπλισμό μου, να έρθω σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, να κάνω μια μικρή σχετικά πορεία, γιατί όπως ξέρετε πάντα για να γυρίσω ένα βίντεο κουβαλάω πάρα πολύ μεγάλο σε όγκο εξοπλισμό. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να σας κάνω και ένα βίντεο για να δείτε τι εξοπλισμός χρειάζεται για να έχουμε αυτή την ποιότητα στο βίντεο. Οπότε λοιπόν σήμερα επέλεξα να είμαι σε ένα σημείο στα σύνορα Αυθιώτιδας και Βρετανίας, πάνω από τα 1000 μέτρα. Έχω έρθει μέσα στα έλατα και ο σκοπός αυτού του νέου βίντεο είναι να δούμε τον εξοπλισμό και τα πράγματα που χρειάζεται ένας πεζοπόρος ή γενικά ένας ο οποίος θα ξεκινήσει μια μονοήμερη πεζοπορία, μια ημερήσια διαδρομή σε κάποιο γνωστό ή και μη μονοπάτι, σε ένα πεζοπορικό μονοπάτι από τα χιλιάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και που πολλές φορές μπορεί να είναι και δίπλα από το σπίτι μας. Που όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδημονεί κινδύνους. Κινδύνους για την ασφάλειά μας. Πάμε λοιπόν μαζί με αυτό το νέο βίντεο, ύστερα και από πολύ καιρό όπως είπαμε, για να δούμε ποιος είναι αυτός ο εξοπλισμός, ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας στις μονοήμερες εξορμήσεις μας, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, και να δούμε ποιες μετατροπές μπορούμε να κάνουμε στον εξοπλισμό μας, ανάλογα την περίοδο που θα κινηθούμε να κάνουμε τη μονοήμερη εξόρμησή μας. Πράγματα ελαφριά, πράγματα πολύ βασικά, πολύ λίγα, αλλά πράγματα τα οποία σε μια δύσκολη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή του να χάσουμε το μονοπάτι μας, να φύγουμε δηλαδή από το μονοπάτι το οποίο έχει χαραχτεί για να βγει μια συγκεκριμένη διαδρομή ή μια διαδρομή που έχουμε επιλέξει να κάνουμε και να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση, να έχει σουρπώσει, να έχει νυχτώσει και εξ αναγκασμού θα πρέπει να διανυκτερεύσουμε, να μείνουμε δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Οπότε θα πρέπει να έχουμε προβλέψει και για τον κατάλληλο εξοπλισμό, τον εξοπλισμό μονοήμερης εξόρμησης. Και φύγαμε μαζί για αυτό το νέο βίντεο. Αυτόν τον καιρό λοιπόν, κατά την απουσία μου από νέα βίντεο στο κανάλι, σκεφτόμουν πάρα πολύ στο τι να κάνω σαν νέο βίντεο, σαν πρώτο νέο βίντεο για τη χειμερινή σεζόν ας πούμε στο κανάλι, πάνω απ' όλα με χρήσιμες πληροφορίες και φυσικά κάτι πρωτότυπο. Πρόσφατα λοιπόν, τυχαία, το μάτι μου έπεσε πάνω σε μια εξαιρετική δημοσίευση ενός περιοδικού, του περιοδικού Ανεβαίνοντας, το οποίο υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, στη ιστοσελίδα δηλαδή. Οι περισσότεροι από εσάς θα το γνωρίζετε. Είναι ένα πολύ παλιό περιοδικό, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και πραγματικά τα άρθρα του όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα προς ένα, δηλαδή είναι θησαυρός για όσους ανθρώπους ασχολούνται όχι μόνο με την αναρρίχηση και πιο επαγγελματικού επίπεδου όσο αφορά τα βουνά, αλλά και για τους περιπατητές, για τους εκδρομείς και γενικά για όσους ασχολούνται με την ύπαιθρο. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν κάποια Σαββατοκύριακα του χρόνου να βγουν έξω, είτε με την οικογένειά τους είτε μόνοι τους, και να πραγματοποιήσουν είτε μια πορεία, είτε να πάρουν ένα μονοπάτι, είτε να ανεβούν μια κορυφή, είτε οτιδήποτε άλλο. Το άρθρο αυτό λοιπόν μιλάει για τους πεζοπόρους της μιας ημέρας, δηλαδή για τους ανθρώπους στους οποίους θα ξεκινήσουν μια μονοήμερη διαδρομή, να κάνουν ένα μονοπάτι, να ανέβουν μια κορυφή, οτιδήποτε άλλο. Συνήθως μπορεί να είναι και ένα βουνό πολύ γνωστό και να είναι πολύ κοντά στο σπίτι τους και γενικά ευκολοπρόσιτα βουνά και πολύ γνωστά. Που αυτοί διατρέχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο από τους υπολείπους πεζοπόρους, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν έξω να κάνουν μια διαδρομή ή οτιδήποτε άλλο και έχουν ένα πλήρες σακίδιο με εξοπλισμό, σε σχέση με αυτούς που φεύγουν, όπως είπαμε, μονοήμερες διαδρομές και προτιμούν αντί να έχουν ένα σακίδιο με τουλάχιστον τα βασικά υλικά ενός εξοπλισμού, προτιμούν να έχουν, παράδειγμα, τη φωτογραφική τους μηχανή με 2-3 έξτρα φακούς και τίποτα παραπέρα.
Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί είναι και οι πιο ευάλωτοι όσον αφορά τους κινδύνους που παραμονεύουν σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή σε μια μονοήμερη πεζοπορία, μια μονοήμερη διαδρομή, ένα μονοπάτι κτλ. Να χάσουν το δρόμο τους, δηλαδή να βγουν έξω από το μονοπάτι, να περάσει η ώρα, να μην έχουν προλάβει να γυρίσουν πίσω από εκεί που ξεκίνησαν και να χρειαστεί να διανυκτερεύσουν στο βουνό. Σύμφωνα λοιπόν και με τις παγκόσμιες στατιστικές, το χάσιμο του μονοπατιού, το να χάσουμε δηλαδή το δρόμο μας, το προσανατολισμό μας, να φύγουμε δηλαδή έξω από ένα μονοπάτι, από μια πορεία η οποία έχουμε προκαθορίσει, είναι και η νούμερο ένα αιτία η οποία ενεργοποιεί τις ομάδες διάσωσης. Και φυσικά δεν μιλάμε για κάποια βουνά τα οποία είναι δυσπρόσιτα, είναι άγνωστα κτλ. Δυστυχώς μιλάμε για βουνά γνωστά, με πολύ γνωστές διαδρομές, όπως είπα και πριν. Το να κάνεις trekking, το να έχεις δηλαδή προγραμματίσει να κάνεις μια πορεία, να πας μια διαδρομή με ένα πλήρες σακίδιο που δεν ξέρεις πότε θα γυρίσεις, έχεις βάλει χρόνο περίπου ας πούμε 2 μέρες ή 3 κτλ. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα στο να χάσεις το μονοπάτι σου. Χάσαμε το μονοπάτι, πέρασε η ώρα, ήρθε η νύχτα, κανένα πρόβλημα. Ανοίξαμε το σακίδιό μας, στήσαμε τη μικρή σκηνή που έχουμε, αλλάξαμε, βάλαμε τα ισοθερμικά μας, ανοίξαμε το sleeping bag μας, μπήκαμε μέσα, κοιμηθήκαμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να ανάψουμε φωτιά, εφόσον έχουμε και τεχνικό εξοπλισμό, για ένα βράδυ θα την παλέψουμε. Θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα συνεχίσουμε. Στην περίπτωση όμως που έχουμε κανονίσει να κάνουμε μια ημερήσια διαδρομή και δεν έχουμε φροντίσει να πάρουμε ούτε καν ένα μικρό σακίδιο, ούτε καν μια λίμνη κουβέρτα, ώστε να την τροποποιήσουμε για να την κάνουμε καταφύγιο κατά κάποιο τρόπο, να μπορέσει να κρατήσει τη θερμοκρασία μας σε ένα σταθερό σημείο, τότε εκεί είναι που θα έχουμε και το πρόβλημα. Όπως ξέρουμε, στο βουνό το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει κατά πολύ σε σχέση με την ημέρα. Οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, συν το ότι αν προσθέσουμε το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε ακόμα και τραυματισμένοι. Αλλά ακόμα και οι συνθήκες και ο τραυματισμός δεν είναι οι αιτίες που θα κινητοποιήσουν τις ομάδες διάσωσης. Η αιτία που θα κινητοποιήσει τις ομάδες διάσωσης είναι ο αποπροσανατολισμός ενός πεζοπόρου και το γεγονός του ότι δεν έχει εξοπλισμό. Εάν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή θα μπορούσε να φέρει είτε ένα μικρό σακίδιο, όπως καλή ώρα έχω εγώ στο στήθος μου, οπότε και με την αφορμή αυτού του άρθρου πήρα και εγώ την απόφαση να σας φτιάξω 2 σακίδια, 2 σακίδια πάρα πολύ μικρής χωρητικότητας, για όλους εσάς οι οποίοι βγαίνετε και κάνετε καθημερινές διαδρομές και που το βάρος τους είναι μηδαμινό, το σακίδιο μπορεί να είναι και 15 λίτρα και 20, δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω. Δεν θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα κατά τη διαδρομή μας, ειδικά όταν μιλάμε για ημερήσιες διαδρομές, προφανώς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μικρό και εύκολο. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω 2 διαφορετικά σακίδια. Ένα σακίδιο με ρουχισμό και εξοπλισμό, ο οποίος αφορά το χειμώνα, και ένα σακίδιο αντίστοιχο, το οποίο αφορά το καλοκαίρι. Πολύ βασικά πράγματα, πολύ λίγα πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μείνουμε σε κάποιο βουνό, θα μας κρατήσουν ζεστούς. Δεν μας πειράζει αν δεν έχουμε φαγητό. Φαγητό μπορούμε να μείνουμε και 1, 2 και 3 εβδομάδες χωρίς να φάμε τίποτα. Πόσο μάλλον αν έχουμε και το σωστό λίπος στο σώμα μας. Νερό είναι απαραίτητο σε κάθε μας εξόρμηση. Το λιγότερο που θα πρέπει να φέρουμε μαζί μας είναι 1 λίτρο. Αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, που παράλληλα δείχνοντάς σας τον εξοπλισμό και το ρουχισμό, θα πούμε και τις χρηστικότητες του κάθε αντικειμένου ξεχωριστά για κάθε υλικό μεμονωμένα. Τέλος, να πω και πάλι ένα μεγάλο μπράβο για αυτό το εξαιρετικό άρθρο του περιοδικού Ανεβαίνοντας. Πραγματικά τέτοια άρθρα είναι θησαυρός και μπορούν να σώσουν ζωές. Αυτό είναι που προσπαθώ και εγώ να κάνω μέσα από αυτό το βίντεο, δηλαδή μέσω των γνώσεων που μοιραζόμαστε μέσα από αυτό το κανάλι, να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο κάποιες πληροφορίες οι οποίες σε τελικό βαθμό μπορεί να τους σώσουν ακόμα και τη ζωή, και αν όχι των ίδιων, κάποιων ανθρώπων, κάποιων μέλων της ομάδας τους ή της οικογένειάς τους. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τη φύση και γενικά τις εξορμήσεις και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει σε σχέση με το βουνό, θα πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες ασφαλείας κατά κάποιο τρόπο, γιατί κάθε μέρα στο βουνό είναι διαφορετική μέρα. Δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Οπότε δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση μπορούμε να βρεθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γιατί στο βουνό ο καιρός μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Γιατί αν δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο καιρός από σύμμαχος μπορεί να γίνει εχθρός μας.
σας δείξω λοιπόν τα δύο σακίδια τα οποία σας έχω ετοιμάσει. Έχω ετοιμάσει ένα σακίδιο χειμερινό και ένα σακίδιο καλοκαιρινό, δηλαδή με ρούχα και εξοπλισμό τα οποία θα μας χρησιμεύσουν αυτές τις δύο βασικές περιόδους. Θα ήθελα να απευθυνθώ στα πιο έμπειρα άτομα, δηλαδή στους πιο έμπειρους περιπατητές κτλ. Μιας και συνήθως τα βίντεο που κάνω αφορούν ανθρώπους οι οποίοι τώρα αρχίζουν και ασχολούνται με το βουνό και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Είναι το γεγονός ότι αν νομίζουν ότι ένα σακίδιο 15-20 λίτρων ή και παραπάνω ή και λιγότερο θα τους δυσκολεύει, θα τους είναι δηλαδή βάρος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, αν και οι περισσότεροι το γνωρίζουν, είτε ένα τσαντάκι σαν και αυτό που φορούσα και φοράω τους στήθους που λέμε, είτε ένα χιαστή, είτε μια μπανάνα, η οποία το τσαντάκι που ξέρουμε στη μέση, η οποία βγαίνει και σε ορειβατικού τύπου μπανάνα, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτές που γνωρίζουμε και συνήθως έχει και μια θήκη έξτρα να μπορούμε να βάλουμε ένα θερμό, ένα παγούρι. Οπότε και αυτό είναι μια λύση από το να μην έχουμε τίποτα, όπου θα ήταν και το βασικότερο πρόβλημά μας στην περίπτωση που, όπως είπαμε, χάσουμε το δρόμο μας, βγούμε έξω από το μονοπάτι, οτιδήποτε άλλο και χρειαστεί να διανυκτερεύσουμε έξω στο βουνό. Γιατί, όπως είπαμε, ο καιρός στο βουνό αλλάζει από στιγμή στη στιγμή. Πάμε λοιπόν να ανοίξω τα σακίδια, να βγάλω λίγο τον εξοπλισμό έξω και να σας δείξω ποια είναι τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να έχουμε όλοι. Βασικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ είναι ότι πάντα ενημερώνουμε τουλάχιστον 1-2 άτομα, κάποιους οικείους μας, κάποιους ανθρώπους από την οικογένειά μας, για το πού θα πάμε, ποιο δρόμο περίπου θα διαλέξουμε, δηλαδή πού θα κινηθούμε και περίπου τι ώρα θα επιστρέψουμε. Πριν περάσουμε λοιπόν να δούμε το εσωτερικό των σακιδίων που σας έχω φτιάξει, τα έχω χωρίσει σε θερινά, δηλαδή σε θερινό εξοπλισμό όσον αφορά τα ρούχα και χειμερινό εξοπλισμό όσον αφορά τα ρούχα. Για να τα καταλάβετε πιο εύκολα, έχω κάνει και μια κατηγορία με στάνταρ πράγματα, δηλαδή κάποια πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να έχουμε ούτως ή άλλως μέσα στο σακίδιό μας για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση βρεθούμε. Τα στάνταρ πράγματα που θα χρειαστεί να έχουμε πάντα και οι στάνταρ κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε πάντα είναι πριν φύγουμε για την εξόρμησή μας, για τη μονοήμερη. Τώρα μιλάμε για τη μονοήμερη εξόρμηση, είναι να βάζουμε πάντα ένα αντιλιακό στο πρόσωπό μας με υψηλό δείκτη προστασίας, μια αντιλιακή κρέμα προσώπου πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε, να έχουμε τα γυαλιά μας μαζί και ένα καπέλο. Με αυτά τα τρία σε συνδυασμό με το νερό και την αλουμινοκουβέρτα θα πρέπει να τα θεωρούμε στάνταρ πριν ξεκινήσουμε να φύγουμε να πάμε οπουδήποτε. Έπειτα ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ελάχιστα μέτρα αρτάνη σε σχέση με αυτή εδώ που είναι πάρα πολλά, δηλαδή 2-3-4 μέτρα το πολύ αρτάνη να μπορέσουμε να στήσουμε την αλουμινοκουβέρτα, να την τροποποιήσουμε και να την κάνουμε κατάλυμα αν χρειαστεί για το βράδυ. Ένα πολυεργαλείο που ίσως χρειαστεί να δουλέψουμε να κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζονται μαχαίρια επιβίωσης ή οτιδήποτε άλλο πάει ο νους σας. Είναι βάρος, είναι όγκος και δεν είναι απαραίτητα. Μία μικρή σφυρίχτρα η οποία δεν ζυγίζει τίποτα. Ένα φακό, καλύτερα ένα φακό κεφαλής να βρείτε να προμηθευτείτε, πάρα πολύ ελαφρύ. Μια πηξίδα, ο χάρτης μας. Αν μπορούμε και θέλουμε και ένα μικρό GPS, εάν δεν μπορούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και η πηξίδα με ένα πολύ απλό χάρτη, δηλαδή ακόμα και μια φωτοτυπία με του μονοπατιού που πάτε, να ξέρετε περίπου πού κινείστε, να ξέρετε δηλαδή τις βασικές κατευθύνσεις βορράς, νότος, ανατολίδης κτλ. Σίγουρα ένα κολατσιό που θα πρέπει να έχουμε μαζί μας όλη μέρα, θα πεινάσουμε. Καλό είναι μέσα στο σακίδιο να έχουμε και 2 πακετάκια, 3, κάποια μπισκοτάκια, μια σοκοφρέτα, κάτι που δελειώνει, ένα παστέλι, σαν και αυτά που είχαμε δείξει. Υπάρχουν και τροφές έτοιμες, συσκευασμένες, οι οποίες κρατάνε χρόνια. Σίγουρα λίγο χαρτί υγείας ή κάποια μωρομάντιλα ή αλλιώς χαρτομάντιλα απλά που ξέρουμε. Χωρίς το ατομικό μας φαρμακείο δεν πάμε πουθενά. Αυτό είναι μεγάλο, μπορείτε να φτιάξετε και ένα το μισό από αυτό με τα βασικά μέσα. Έναν απλό αναπτήρα, ένα κουτάκι σπίρτα και ίσως λίγο προσάναμα. Δεν χρειάζονται ούτε σπινθυριστές, δεν χρειάζεται να παιδευόμαστε. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί να ανάψουμε φωτιά. Και αν χρειαστεί να ανάψουμε φωτιά θα είμαστε κουρασμένοι, θα είναι βράδυ. Ποτέ δεν ξέρουμε τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε ένα κουτάκι σπίρτα, ένας αναπτήρας και ίσως λίγο προσάναμα θα μας δώσουν τη φωτιά που θέλουμε. Και σίγουρα το ρηβατικό μας μπατόν. Οπότε τα βασικά πραγματάκια είναι το φαρμακείο μας, που μέσα θα έχουμε και την αλουμινοκουβέρτα μας, το καπέλο μας, το νερό μας. Εγώ κουβαλάω πάντα και το φίλτρο, σας το έχω ξαναπεί, όπως επίσης κουβαλάω πάντα ένα μικρό power bank για να μπορέσω να φορτίσω είτε μια μπαταρία, είτε λίγο το κινητό μου, το φακό, λίγο αρτάνι, μια σφυρίχτρα, ένα πολύ μικρό πολυεργαλείο, το ρηβατικό μας μπατόν, την πηξίδα μας, το χάρτη με το που θα κινηθούμε, το κολατσιό μας και είμαστε έτοιμοι. Συν κάποια ρούχα που θα χρειαστούμε και θα δούμε στη συνέχεια.
Ξεκινάμε λοιπόν να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ντυθούμε και ποια είναι τα ρούχα που θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στο σακίδιό μας για την περίπτωση που, όπως είπαμε, χρειαστεί να μείνουμε κάπου εκεί έξω, να αλλάξουμε κτλ. Εκτός από τα ορειβατικά μποτάκια μας και σχετικά ψηλά σε ύψος, που θα πρέπει να αγκαλιάζουν καλά το πόδι, θα πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες λεπτές μάλινες κάλτσες και όχι βαμβακερές ή πολυεστερικές. Το ίδιο ισχύει για το χειμώνα, ίσως λίγο πιο χοντρό ζευγάρι. Οπότε, εκτός από τις κάλτσες και τα παπούτσια που ήδη θα φοράμε, έχουμε ένα backup ζευγάρι κάλτσες που ίσως βραχούν οι προηγούμενες κάλτσες. Οπότε, να έχουμε ένα ζευγάρι καθαρό, στεγνό να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Το παντελόνι που ήδη θα φοράω θα είναι μακριμάνικο. Οπότε, αυτό ήδη θα το φοράω, δεν θα είναι μέσα στα ρούχα μου, στο σακίδιό μου. Απλά επειδή τώρα φοράω κάτι άλλο, λίγο πιο χοντρό, δεν μπορώ να σας φέρω εκείνο για παράδειγμα. Σας έφερα το παντελόνι το καλοκαιρινό που συνήθως φοράω. Ένα καλοκαιρινό μακρύ παντελόνι, γιατί δεν βγαίνουμε ποτέ με σορτσάκι στο δάσος. Δεν πάμε ποτέ πορείες, μονοπάτια, οτιδήποτε άλλο βουνό με σορτσάκι και βερμούδα. Οπότε το μακριμάνικο το παντελόνι μου, στην ουσία οι κάλτσες. Συνήθως εγώ κουβαλάω και ένα τύπου μαγιό σορτσάκι, πάρα πολύ μικρό, γιατί μπορεί να θέλω να δροσιστώ, να κάνω ένα διάλειμμα, κάπου να βρω νερό, να θέλω να βρίξω λίγο τα πόδια μου, να χαλαρώσω. Αυτό δεν είναι αναγκαίο, εγώ όμως το κουβαλάω πάντα στο σακίδιο γιατί δεν πιάνει καθόλου χώρο. Μία αλαξία, ένα κοντομάνικο ισοθερμικό μπλουζάκι, μια φανέλα δηλαδή ισοθερμική, την οποία σε περίπτωση που δρώσω να μπορώ να αλλάξω, να βάλω κάτι στεγνό, το φλισάκι μου, σίγουρα ένα φλίς μέσα, γιατί το βράδυ, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες πέφτουν, οπότε το πιο λεπτό φλίς που μπορείτε να βρείτε στην αγορά, όσο οικονομικό και να είναι, μακριμάνικο, το κουβαλάμε μαζί μας, να μπορέσουμε να αλλάξουμε, να ντυθούμε πιο ζεστά. Ένα αντιανεμικό, ένα αδιάβροχο, πολύ λεπτό μπουφάν, δηλαδή μια στην ουσία σαν μεμβράνη, είναι απλά ένα αντιανεμική, είναι αδιάβροχη, βλέπετε ότι είναι μηδαμινός ο χώρος, καταλαβαίνουμε όλο το αδιάβροχο, και ένα μπουφανάκι αμάνικο κουβαλάω εγώ, που παίρνει και έξτρα τα μανίκια, το οποίο είναι πουλένιο για έξτρα ζεστασιά, ώστε και στην περίπτωση που χρειαστεί να μείνω το βράδυ έξω, θα ντυθώ με τα κατάλληλα ρούχα, θα σκεπαστώ με την αλουμινοκουβέρτα, όπως είπαμε, ή ανάλογα τι κουβαλάω, αν έχω το σάκο επιβίωση μαζί μου, και θα είμαι μια χαρά για ένα βράδυ, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Στην ουσία, αυτά είναι τα ρούχα. Ο όγκος είναι πάρα πολύ μικρός. Φυσικά και το σακίδιο που έφερα για να τα μεταφέρω είναι πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται να πάτε σε τόσο μεγάλο σακίδιο. Και ένα πιο μικρό σακίδιο καταφέρνει να χωρέσει και αυτά τα ρούχα, όσον αφορά τον νηματισμό μας, αλλά και τα πραγματάκια που δείξαμε πριν, που είναι η πηξίδα, η σφυρίχτρα, το νερό μας, το φαρμακείο μας κτλ. Πάμε να δούμε και τον χειμερινό ηματισμό για να δείτε λίγο τις διαφορές. Οι βασικές διαφορές λοιπόν της χειμερινής μας ενδυμασίας είναι συνήθως στο πάχος των ρούχων και ίσως 2-3 πραγματάκια παραπάνω, γιατί αφορά το χειμώνα και δεν ξέρουμε τις θερμοκρασίες που θα συναντήσουμε κτλ. Οπότε επιλέγω από πριν και φοράω ένα λίγο πιο χοντρό παντελόνι σε σχέση με αυτό που φοράω το καλοκαίρι. Ίσως σε κάποια σημεία να είναι και λίγο αδιάβροχο, δηλαδή στα γόνατα, στις γάμπες και στα λοιπά. Υπάρχουν πολλά ορειβατικά παντελόνια για να επιλέξετε ποιο είναι το καλύτερο για σας. Οπότε το παντελόνι θα το φοράω ήδη, δεν είναι μέσα στο σακίδιο δηλαδή όταν θα ξεκινήσω. Όπως είπαμε, τις κάλτσες μου, τις μάλινες και τα μποτάκια μου, τα ψηλά σε ύψος, θα τα φοράω από πριν και την ενδυμασία μου που θα φοράω από πριν, έτσι. Δηλαδή το θερμοϊσόρουχό μου, μια φανέλα ισοθερμική, ίσως ένα ισοθερμικό παντελόνι, εάν βγω έξω να κάνω μια πορεία η οποία έχει πάρα πολύ κρύο, μπορεί να έχει μέσα ενδιάμεσα χιόνια, δεν ξέρω τι θα συναντήσω, οπότε θα φροντίσω και από πριν να έχω ένα ισοθερμικό παντελόνι μαζί με το θερμοϊσόρουχο το πάνω. Συν το εξωτερικό μου το φλις που θα είναι πάρα πολύ λεπτό, ίσως και αεριζόμενο στις μασχάλες και ίσως μια πολύ λεπτή μεμβράνη, απλά αντιανεμική, όπως την προηγούμενη που δείξαμε την καλοκαιρινή, δηλαδή ένα τέτοιο είδος μεμβράνη, δεν με πειράζει. Αλλά μέσα στο σακίδιο θα έχω σίγουρα ένα ζευγάρι πάλι μάλινες κάλτσες για να μπορώ να αλλάξω. Θα έχω ένα σκούφο λεπτό, δεν χρειάζεται να είναι πολύ χοντρός. Ένα σκούφο που είπαμε ότι αν χρειαστεί να κοιμηθούμε το βράδυ θα μου ζεστάνει το κεφάλι περαιτέρω. Θα έχω μαζί μου τις γκέτες, ειδικά αν ξέρω ότι θα περπατήσω σε σημείο που θα έχει χιόνια ή θα έχει βρέξει πάρα πολύ στο δάσος και ξέρω ότι το σημείο που θα περνάω θα είναι πυκνό, δηλαδή δεν θα έχει φτέρες και οτιδήποτε άλλο, δεν θέλω να βρέξω τα παντζάκια μου και να περάσει νερό μέσα στα παπούτσια μου, θα χρησιμοποιήσω τις γκέτες για αυτό το λόγο. Οπότε παίρνω μαζί και τις γκέτες μου, θα πάρω μαζί μου ένα ζευγάρι χειμερινά γάντια για να ζεστάνω τα χέρια μου, μια αλαξιά θερμοϊσόρουχα, θα προτιμήσω την αλαξιά που θα πάρω μέσα στο σακίδιο να είναι τύπου σκελέα, δηλαδή να είναι μακριμάνικη, και μακρύ παντελόνι. Οπότε το από πάνω μακρύ μανίκι και το μακρύ παντελόνι, τα ισοθερμικά που θα χρειαστεί ίσως να αλλάξω, γιατί μπορεί να μην φοράω από πριν κάποιο ισοθερμικό παντελόνι από μέσα, οπότε στην περίπτωση που χρειαστεί να μείνω το βράδυ θα το φορέσω για έξτρα ζεστασιά, εννοείται. Ένα φλις δεύτερο που θα έχω πολύ πιο χοντρό μέσα στο σακίδιό μου, για να μου προσφέρει τη ζεστασιά που θέλω. Και τέλος,
μια πλήρη αδιάβροχη μεμβράνη, την οποία θα χρησιμοποιήσω σε περίπτωση βροχής, έντονης ή χιονόπτωσης ή οτιδήποτε άλλο, και σαν εξωτερικό ρούχο τελευταίο που θα το βάλω πάνω-πάνω για να μου χαρίσει αυτή την έξτρα μόνωση σε συνδυασμό, είπαμε, με την αλουμινοκουβέρτα ή ό,τι άλλο έχουμε που θα κατασκευάσουμε για να μείνουμε έξω ένα βράδυ, όπως είπαμε, εάν χρειαστεί. Αυτές ήταν και οι βασικές διαφορές του ρουχισμού. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας και τις γνώσεις σας. Εάν δείτε τα τελευταία χρόνια βάσει των ατυχημάτων στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ελλάδα, θα δείτε ότι δυστυχώς την έχουν πατήσει ανθρώποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά πάρα πολύ έμπειροι άνθρωποι με το βουνό. Έχουν αφιερώσει δηλαδή τα παιδιά, αφιέρωσαν κάποιοι, γιατί δεν ζουν δυστυχώς, και κάποιους από αυτούς, αν όχι όλους, τους περισσότερους τους γνώριζα, έτυχε στη ζωή μου να τους γνωρίσω, γιατί για καλή μου τύχη ήμουνα μέσα σε αυτή την κοινότητα των ορειβατών για πολλά χρόνια στην Αττική, οπότε γνωρίζω πολλά άτομα και καταστάσεις, και δυστυχώς βλέπουμε ότι τέτοιου είδους ανθρώποι την πατάνε πιο πολύ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας και φυσικά να μην υποτιμάμε ποτέ το βουνό. Στο βουνό και στον εξοπλισμό μας και γενικά στα υλικά μας θα πρέπει να δίνουμε πάντα το δέοντα σεβασμό και να μην τα υποτιμάμε. Αυτός είναι στην ουσία ο εξοπλισμός, λοιπόν, που θα πρέπει να έχουμε μαζί μας πάντα στο βουνό, ειδικά στις μονοήμερες εξορμήσεις μας. Ένα μικρό σακίδιο, όπως είπαμε, είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι, βάζουμε τα ανάλογα και κατάλληλα ρούχα και εξοπλισμό και δεν θα έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα σε ό,τι και να μας συμβεί, σε ό,τι και να μας τύχει κάπου εκεί έξω. Το ξαναλέω, βασικό είναι να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας, όσο έμπειροι πεζοπόροι ή ορειβάτες ή οτιδήποτε άλλο είμαστε. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, οπότε καλύτερα να κουβαλήσουμε ένα μικρό σακίδιο και να μας κουράσει ίσως λίγο παραπάνω, αλλά τουλάχιστον σε μια έκτακτη περίπτωση όπως αυτή που αναφέρεται το βίντεο, δηλαδή στην περίπτωση που χάσαμε το μονοπάτι μας, κάτι έγινε, τραυματιστήκαμε ή οτιδήποτε άλλο, αναγκαστούμε να μείνουμε κάπου εκεί έξω. Οπότε με ερημνούμε για όλα αυτά, κάνοντας μια σωστή προετοιμασία πάντα πριν ξεκινήσουμε, και όπως είπαμε δεν θα έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Μισό λεπτό να βάλω μόνο τα γυαλιά μου, γιατί ο ήλιος με τύφλωσε. Πολύ ωραία. Εντός της περιγραφής του βίντεο θα έχω και το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να πατήσετε και να σας μεταφέρει στο περιοδικό ανεβαίνοντας, στην ηλεκτρονική του μορφή. Να διαβάσετε και το συγκεκριμένο άρθρο με περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες για την υπομονή σας αυτόν τον καιρό, τον οποίο δεν μπορούσα να φτιάξω βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Χαίρετε.